Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 14 Μαΐου, βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μια μισή εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές. Σε ανοιχτή συγκέντρωση στο ΕΓΑΛΕ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα στείλω τον Τσίπρα σε μόνιμη ξεκούραση, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιλέξει ο λαός τον κύριο Μητσοτάκη, ανταπαντά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Νέα πολιτική κόντρα για τη δήλωση Μητσοτάκη πως θέλει να δώσει τη διοίκηση μεγάλων νοσοκομείων σε ιδιώτες και να μην προμηθεύονται τα νοσοκομεία με αξιονικούς τομογράφους. Θέλει να καταργήσει τη δημόσια υγεία, σχολιάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο ψηφίζονται στη Βουλή 120 δόσεις, 13η σύνταξη και μειώσεις στον ΦΠΑ. Μείωση και της τιμής του καφέ στο ράφι του σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ανακοινώνοντας και τροπολογία για κλιμακωτή αύξηση του ακατάσχετου. Ανοιχτό παράθυρο για επαναφορά του ΕΚΑΣ από τον Υπουργό Οικονομικών και σύγχυση στη Νέα Δημοκρατία για τη 13η σύνταξη. Βορύδης αδειάζει Γεωργιάδη για το κατά πόσον η αξιωματική αντιπολίτευση δεσμεύεται να διατηρήσει ή όχι τη συγκεκριμένη παροχή αν γίνει κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη γιατί δεν έχουμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Πολιτική θύελα και κυβερνητικές αντιδράσεις ξεσήκωσε για ακόμη μία φορά η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον οποίο προτίθεται να αναθέσει τη διοίκηση ενός μεγάλου νοσοκομείου της πρωτεύουσας σε ιδιώτες, την ώρα που ο Μάκης Βορύδης άδειαζε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωνε ότι δεν δεσμεύει τη Νέα Δημοκρατία το μέτρο της 13ης σύνταξης. Από την άλλη, σε εφόλιστη ύλη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για βαθιά αντιλαϊκή νοοτροπία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτήρισε αθλειότητες τα fake news για τις δίθεν σχέσεις του πατέρα του με τη Χούντα. Για άλλη λοιπόν μία μέρα η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάρει φωτιά σε μία ούτως ή άλλως πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τους συναδέλφους μας, την Αναστασία Γιάμαλη και τον Γιώργο Μιχαηλίδη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, Αναστασία, χτες και προχθές είχαμε το τι είπε, τι εννοούσε και αν διαστρεβλώθηκαν τα λεγόμενά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με την επταήμερη εργασία ή λειτουργία. Mm-hmm. Πάντως, σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky και μιλώντας για την πρότασή του να πάρουν. Να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Ναι, προεξόφλησε ότι είπε συγκεκριμένα ότι εγώ θα πω ότι είναι να πω, παρά το γεγονός ότι ξέρω τι θα πούν διάφορα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αν μη τι άλλο, ήξερε τι έλεγε, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μία οδή στην ανισότητα. Mm-hmm. Εγώ επιμένω, το είπα και χθες, όλα αυτά δεν είναι ούτε γκάφες, ούτε λάψους, ούτε λάθη, ούτε αυτογκόλ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επιθυμεί την συρρήκνωση της υγείας, οτιδήποτε δημόσιου. Τι μας λέει λοιπόν, μας λέει ότι παρά το γεγονός ότι το 5% του ΑΕΠ πλέον θετικά επιτέλους αυξήθηκε δηλαδή η δαπάνη, λίγο όχι πολύ, πάει στην υγεία, αντί να ενισχύεται η δημόσια υγεία, να ενισχύεται ο ιδιώτης και μάλιστα με δανεικό προσωπικό. Δημόσιους υπαλλήλους που θα παίρνουν μάλιστα και μπόνους, αντιβαίνοντας προφανώς τον δημόσιο υπαλληλικό κώδικα, γιατί αυτό απαγορεύεται, έτσι. Είναι εντυπωσιακά τα όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν τα βάλουμε όλα μαζί, συνθέτουμε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παζλ. Και για το ξεπερασμένο 8ωρο και για το ασφαλιστικό πινοσέτ και για το ότι τι είχε πει, ότι οι ανισότητες είναι αντίθετες στην ανθρώπινη φύση. Το θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου σε μια ΔΕΘ. Και για την 7ήμερη εργασία. Και όχι, δεν είναι το ίδιο με την 7ήμερη λειτουργία. 7ήμερη και για τις επιχειρησιακές συμβάσεις μετά από συμφωνία αφεντικών και εργαζομένων. Ωστόσο, επειδή θα ήθελα να μείνω στην υγεία, επειδή η υγεία είναι ένας τομέας που μας αφορά όλους. Όλοι χτύπα ξύλο μπορεί να αρρωστήσουμε, όλοι θα χρειαστούμε το δημόσιο νοσοκομείο. Ιδίως ο κόσμος ο λιγότερο προνομιούχος και ο ανασφάλιστος, που επιτέλους 2 εκατομμύρια από αυτούς τους ανασφάλιστους πλέον έχουν πρόσβαση στην υγεία με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, τα νοσοκομεία στις 31/12/2014, επίσημα στοιχεία είναι αυτά που σου λέω, είχαν 735 εκατομμύρια χρέη. Ληξιπρόθεσμα, συναπλήρωτα, μείον τα ταμιακά διαθέσιμα. Mm-hmm. Το 2018 έχουν 260 εκατομμύρια θετικό πλεόνασμα. Είναι αυτό το πλεόνασμα το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να το χαρίσει στους ιδιώτες, γιατί δεν θέλει μια δημόσια υγεία η οποία να αφορά και να καλύπτει τους πάντες. Γιατί θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ότι. It's okay. Κάποιοι είναι φτωχοί. Αυτοί από το Περιστέρι είναι ψυκτικοί και αυτοί από το ψυχικό είναι managers, ας πούμε. Γιώργο.
Το δικό μου το σχόλιο είναι ότι δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μιλώντας και με τη Νέα Δημοκρατία, λένε ότι το πρόγραμμά μας αυτό είναι και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το διαστρεβλώσει όπως θέλει. Γι' αυτό κιόλας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του ήθελε να τους προλάβει, όπως πολύ σωστά το είπες. Βλέποντας την κατάσταση στα νοσοκομεία εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα, δεν θέλω να σταθώ στα στοιχεία των τελευταίων ενός, δύο, τριών ετών, ούτε καν των δέκα. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα το κακό στο να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου το παρεχόμενο προϊόν στον πολίτη να είναι αναβαθμισμένο. Έχουμε ζήσει εποχές όπου τα νοσοκομεία δεν είχαν ούτε καν σύριγγες, οπότε δεν θα ήταν τίποτα κακό προκειμένου μέσα από μια συνέργεια να φτάσουμε στο σημείο ο πολίτης να παίρνει αναβαθμισμένες υπηρεσίες, αξιοποιώντας το πλεόνασμα το οποίο ανέφερε η Νατάσα προηγουμένως και φυσικά αξιοποιώντας και την εμπειρία που έχει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας στην Ελλάδα, που είναι από τους καλύτερους των Βαλκανίων. Τώρα, όσον αφορά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την τακτική του Μεγάρου Μαξίμου να ασχολείται με ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να το αντιπαραβάλω με την περίοδο του 2012. Ναι. Νομίζω ότι είναι σε ένα βαθμό μια παραδοχή ήττας, το γεγονός ότι ασχολείσαι με το τι λέει ο αντίπαλός σου αντί να ασχοληθείς με το δικό σου πρόγραμμα. Μπορούμε να θυμηθούμε την εποχή όπου το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούσε το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έρθουν μέσα σε άκρες οι απόγονοι του Τσαουσέσκου να μας πάρουν τα σπίτια κτλ. Φεδρά. Έχουμε φτάσει τώρα να παρουσιάζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαν τον δρεπανοφόρο, ο οποίος θα έρθει και θα τα ισοπεδώσει όλα. Σαν τη Θάτσερ παρομοιάζεται πάντως, όχι σαν τον Τσαουσέσκου. Εσύ μπορείς να το λες όπως θέλεις. Εγώ τον ανέφερα ως δρεπανοφόρο, διότι μόνο έτσι δεν τον έχουν πει μέχρι στιγμής. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω στο τέλος θα ήταν ότι είναι λίγο υποκριτικό από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ να βλέπουμε ότι να μιλάει για ισοπαίδωση δημόσιας περιουσίας ή οτιδήποτε άλλο, όταν τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ζήσει το υπερταμείο και οτιδήποτε άλλο αναγκαστήκαμε να υποστούμε μέσα από τον έντιμο συμβασμό, όπως για παράδειγμα και τις ξένες διοικήσεις στις τράπεζες. Εκεί δεν είδαμε την ίδια θέρμη για το δημόσιο συμφέρον ορισμένων οργανισμών. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε τώρα στην πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλεο, εκεί όπου θα μιλήσει από λεπτό σε λεπτό ο Αλέξης Τσίπρας στην ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίβος Κλαβιανός είναι στο Εγάλεο, θα μας μεταφέρει το κλίμα αμέσως τώρα. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, από εδώ από το Εγάλεο. Είμαστε πλέον σε μια γεμάτη πλατεία από κόσμο, έχουν και τα παρτέρια αρχίζουν να γεμίζουν. Σε λίγο θα μιλήσει ο Δήμαρχος του Εγάλεου, θα καλωσορίσει τον Πρωθυπουργό Δημήτρης Πύρπας, υποψήφιος επίσης Δήμαρχος και για αυτή την τετραετία με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και η Χρύσα Πάντου, είναι μέλος στο Συμβούλιο της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η ίδια κοπέλα που είχε μιλήσει και το 2015 και γι' αυτό και κρίθηκε ότι, το 2014 συγγνώμη, και αυτό κρίθηκε ότι θα πρέπει να κρατηθεί το γούρι να είναι κοινό με τότε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα πλάνα που βλέπουμε πίσω σου, κόσμος υπάρχει, έτσι, έχουμε προσέλευση πολιτών. Η πλατεία έχει γεμίσει ουσιαστικά και οι γύρω δρόμοι έχουν κόσμο που κυκλοφορεί. Ουσιαστικά είναι η πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση κόμματος στην προεκλογική περίοδο και τις ευρωεκλογές. Προηγήθηκαν πάρα πολλά γήπεδα στα οποία μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και περιοδίες σε πλατείες όπως το Σαββατοκύριακο στην Ήπειρο που είδαμε χιλιάδες κόσμου στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα και στα Γιάννενα. Να πούμε ότι Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σε Ρόδο, Λαμία και Κοζάνη και θα κορυφωθεί η περιοδία του Πρωθυπουργού στην Ελληνική Ήπεθρο και στην Αθήνα με τις πολύ μεγάλες πόλεις Αγρίνιο, Λάρισα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Μάλιστα, εν αναμονή λοιπόν της άφιξης του Πρωθυπουργού εκεί στο Εγάλεο στην πλατεία Σταυρωμένου για να δούμε αν θα έχουμε και εκεί τον παλμό και τη μαζική εικόνα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην επαρχία. Εμείς τώρα βλέπουμε και τα πλάνα μας, Φίβο Κλαβιανέ. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στο βάθος της οθόνης μας. Ίσως σιγά σιγά να φτάνει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση θα τα πούμε και αργότερα για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή
αυτή η ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην οικονομία, στην τσέπη μας, καθώς σημαντικές προσθήκες έγιναν στο νομοσχέδιο των 120 δόσεων, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, αυξάνονται οι δόσεις στη ρύθμιση οφειλών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ανάμεσα σε άλλα κατατέθηκαν τροπολογίες για τις οφειλές των φαρμακευτικών εταιριών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την καταβολή υπεροριών σε αστυνομικούς και πυροσβέστες. Αύριο θα πραγματοποιηθεί τελικά η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις. Μέσα έχουν ενταχθεί και οι τροπολογίες για τη 13η σύνταξη και τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε τρόφιμα και εστίαση. Έτσι, αντί για σήμερα Τρίτη, το νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο Τετάρτη. Μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επαναφοράς του ΕΚΑΣΟΥ χαμηλοσυνταξιούχου σε μια πιο στοχευμένη μορφή, αποκαλύπτοντας από το πρωί ότι θα μειωθεί στο 13% ο φόρος προστιθέμενης αξίας για τον καφέ και άλλα ροφήματα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Το ΕΚΑΣ ήταν από τις μεγάλες ήττες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο σχεδιασμός της κυρίας Αχτσιόγλου είναι ένας συνολικός επανασχεδιασμός που έχει ήδη αρχίσει με τον νόμο του Κατρούγκαλου και θα συνεχίζεται εχθές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει ο ΕΚΑΣ. Ναι. Ίσως όμως με καλύτερη μορφή, να βοηθήσει, να είναι λίγο πιο στοχευμένο. Εμείς θα έχουμε τροπολογία για τον καφέ και άλλα ροφήματα στο ράφι. Εφόσον τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο φανεί ότι υπάρχει και περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για το 2019, θα το δει η κυβέρνηση της χώρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Τσακαλώτο. Επίσης, η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και με τροπολογία αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για τις οφειλές των νομικών προσώπων. Επεκτείνουμε τις δόσεις στα νομικά πρόσωπα για την πρώτη κατηγορία στο 24 και στη δεύτερη κατηγορία στο 36. Οι δόσεις για τα νομικά πρόσωπα αυξάνονται σε 24 και 36. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 60 για τις τακτικές οφειλές προς το δημόσιο. Η μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως και στην ενέργεια είναι ένα θετικό μέτρο που θα βοηθήσει τα νοικοκυριά, όπως είπαν οι πολίτες στην κάμερα του Κόντρα. Ναι, αλλά κουφίζει κατά κάποιο τρόπο, ναι, κάτι δίνει να πούμε. Να δώσει ο Μητσοτάκης περισσότερα, δεν δίνει, αποκλείεται να πούμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι, γιατί δεν παίρνουμε και κανένα βαρβάτο μισθό. Φυσικά, ως ελεύθερη επαγγελματία και όλα, έχω μεγάλο πρόβλημα με το ΦΠΑ, το αντιμετωπίζω καθημερινά. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό, τουλάχιστον για την ελληνική κοινωνία και για όλους εμάς, κατ' επέκταση. Την τροπολογία με την οποία υποχρεούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες να καταβάλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία το οφειλόμενο ποσό των 241 εκατομμυρίων ευρώ από το rebate για την τριετία 2006-2018, εισηγήθηκε στην Ολομέλεια ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Κανθός. Τα 241 εκατομμύρια ευρώ δεν είχε εισπραχθεί όσο όφιλε από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το οποίο ρυθμίζουμε τώρα είναι ότι ο καθολικός διάδοχος των ασφαλιστικών ταμείων υγείας, ο ΕΟΠΗ δηλαδή, έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να καταλογίσει σε κάθε εταιρεία το οφειλόμενο ποσό και στη συνέχεια να τον συμψηφίσει στα πλαίσια μάλιστα των 120 δόσεων, της ρύθμισης για τις 120 δόσεις, με τρέχουσες υποχρεώσεις. Από την πλευρά της, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, παρουσίασε τροπολογία με την οποία παρέχεται στο Υπουργείο η δυνατότητα να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του πυροσβεστικού σώματος από το 2011 προς διεθνείς οργανισμούς. Τονίζεται ότι με την ίδια τροπολογία αυξάνεται και ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των ετών 2017-2018 για το προσωπικό της αστυνομίας. Αύριο λοιπόν ψηφίζονται στη Βουλή αυτό το νέο πακέτο ελαφρύνσεων και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτά τι συνέπειες θα έχουν στην πολιτική αλλά και στην πραγματική οικονομία. Σε αυτό θα μας απαντήσει τώρα ο Κώστας Πουλακίδας που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι διαμορφώνεται η εικόνα των δύο κομμάτων, των δύο μεγάλων κομμάτων, σε μια κρίσιμη περίοδο. Είμαστε 12 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Ο πολίτης τώρα αρχίζει να αποφασίζει τι θέλει να κάνει, να εντάσσεται πίσω από τους κομματικούς σχηματισμούς. Και εδώ έχει σημασία λοιπόν η γενική πολιτική εικόνα που εκπέμπει το κάθε κόμμα. Βλέπουμε λοιπόν την κυβέρνηση τι κάνει. Με προεξάρχοντα τον κύριο Τσακαλώτο, και αυτό έχει την πολιτική του σημασία, το έχει πάρει το παιχνίδι απάνω του και ο κύριος Τσακαλώτος, βλέπουμε ότι παρουσιάζει συστηματικά μια φιλολαϊκή εικόνα.
τις 120 βάσεις θα ψηφιστούν αύριο, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει μονάδες υγείας στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Β' Πειραιάς, στο Κερατσίνη και στη Βραπετσόνα. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δεν έχει ακουστεί κάτι άλλο αυτή την περίοδο, αν το παρατηρήσετε. Δηλαδή, μετά που τελείωσε η ιστορία με το Κότερο, έχουμε μια εβδομάδα τώρα που δεν συζητάμε κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση. Αντίθετα, για τη Νέα Δημοκρατία διαπιστώνουμε ότι συζητάμε πράγματα τα οποία είναι η εκχώρηση των διοικήσεων νοσοκομείου σε ιδιώτη. Το άγνωστο τι θα γίνει τελικά με τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Βορύδης εχθές είπε ότι κακώς λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την εγγυάται. Σήμερα το πήρε πίσω αυτό ο κύριος Βορύδης πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Ας αφήσει λοιπόν η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, τον περιμένουμε να έρθει να μας ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν την εγγυάται, τελικά δεν ήρθε στη Βουλή γιατί θέλει να πάει σε μια λιτανία στον Άγιο Αχίλιο της Λάρισσας το απόγευμα. Ενώ η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα ερχόταν. Για κάποιο λόγο αποφάσισε να μην μιλήσει στη Βουλή. Η 7ήμερη εργασία είναι γνωστό. Είναι το 8ωρο το οποίο είναι ξεπερασμένο είναι γνωστό. Η ασαφή στάση της Νέας Δημοκρατίας για το αφορολόγητο και αυτή είναι γνωστή γιατί περιμένει η Νέα Δημοκρατία να πάρει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια από τη μείωση του αφορολόγητου, τα οποία θα τα μετατρέψει σε φοροαπαλλαγές για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αυτή είναι η γενική εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα και το κριτήριο πάντα για τους πολίτες είναι ποιος παρουσιάζει, ποιος φαίνεται σε αυτές τις κρίσιμες τελευταίες ημέρες να έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο αφορά το καλό της κοινωνίας, την οικονομία και την ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά βεβαίως. Και άρα αυτό το οποίο κάνοντας την αντιπαραβολή των δύο εικόνων λες ότι κερδίζει αυτός ο οποίος έχει να παρουσιάσει μια θετική εικόνα για το αύριο. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία. Η κυβέρνηση σήμερα που συζητάμε επικοινωνιακά μιλάει, έχει θετικές εικόνες από πίσω της. Η Νέα Δημοκρατία έχει να ξεπεράσει πράγματα. Στις θετικές εικόνες της κυβέρνησης να προσθέσουμε και τις καλές ομιλίες μέχρι τώρα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο ξεκινάει από τη Λάρισα τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, όπου εκεί θα κρυφεί. Η Λάρισα, υπενθυμίζω, είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατείες της χώρας. Βέβαια. Κώστα Πουλαγκίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, προβληματισμένοι είναι οι πολίτες από τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη πως δεν δεσμεύεται να διατηρήσει την καταβολή της 13ης σύνταξης εάν και εφόσον εκλεγεί για τη διακυβέρνηση του τόπου. Οι πολίτες, όπως είπαν στην κάμερα του Κόντρα, προβλέπουν πως αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, θα την καταργήσει. Η 13η σύνταξη αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους την προσεχή Δευτέρα. Είναι ένα μόνιμο μέτρο, δηλαδή από εφέτος και κάθε χρονιά θα χορηγείται στους δικαιούχους αυτήν περίπου την περίοδο. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία να μην εγγυάται ότι σε περίπτωση ανάληψης της διακυβέρνησης θα συνεχίσει να καταβάλει τη 13η σύνταξη. Τι εκτιμούν οι πολίτες αυτό το ενδεχόμενο? Θα την κόψει. Περιμένουμε να την πάρουμε μεθαύριο γιατί είμαι συνταξιούχος. Βεβαίως. Δεν έχει να κάνει λόγο με την οικονομική πολιτική την οποία εφαρμόζει ο Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι θα τη χαλάσει. Στα πολλά λόγια που λέει, μπερδεύεται καμιά φορά και λέει μερικά λάθη. Και μετά τα ανατρέπει. Ως πρόβλεψη, θεωρώ ότι μπορεί να την αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Νομίζω όχι, δεν θα την καταργήσει. Εφόσον τη φέρανε η κυβέρνηση αυτή, θα τη συνεχίσει. Δεν πιστεύεις αυτά. Πώς θα την καταργήσει, θα κάνει. Και αν την καταργήσει, θα βρει ένα πρόσχημα να την κόψει. Εντάξει, αυτή είναι η φιλοσοφία, το αυτό πιστεύει. Καλά κάνει και το πιστεύει. Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν δίστασε να την χαρακτηρίσει ως ξεδιάτροπο προεκλογικό επίδομα. Τι θα την κάνει? Αυτός έχει λεφτά. Ό,τι καλό να του καταργήσει. Δεν έχει και ο ίδιος ιδέα περί τίνος πρόκειται. Δεν δεσμεύεται σε τίποτα. Τα αφήνει όλα φλού. Σε ενδεχόμενο ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι θα καταργήσει τη 13η σύνταξη, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν συμβεί αυτό θα προκαλέσει θύελλα λαϊκών αντιδράσεων. Θα την κόψει και αυτός θα είναι χειρότερος και από τον Τσίπρα. Δεν έχω καμιά ελπίδα από τον Μητσοτάκη. Εγώ τον Μητσοτάκη προσωπικά δεν τον πιστεύω. Σας μιλώ ειλικρινά. Οι πολίτες εκτιμούν πως ένα θετικό μέτρο, όπως η καταβολή της 13ης σύνταξης, εάν καταφέρει συντηρητική παράταξη για κερδίσει τις εκλογές, δεν θα μπορέσει να την καταργήσει γιατί θα προκαλέσει λαϊκή κατακραυγή και θα έχει σύμπασα την κοινωνία εναντίον της. Θα επαναστατήσει ο κόσμος. Και έτσι δεν νομίζω να την κόψει. Δεν τον συμφέρει να την κόψει. Διότι έχουν και άλλες εκλογές. Μα δεν μπορούν να την κόψουν. Θα ξεφτυλιστούν. Αν τη δώσει, αφού τη δίνει ο Τσίπρας, δεν μπορεί να την κόψει ο Μητσοτάκης. Είναι δηλαδή σαν να μας παίρνει από το πορτοφόλι αυτά. Η 13η σύνταξη επανέρχεται από την κυβέρνηση και θα ανακουφίσει εκατομμύρια συνταξιούχους των χαμηλότερων εισοδημάτων. Μένουμε στο θέμα και πάμε στον Γιώργο Χριστοφορίδη. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
Νομίζω ότι τρία βασικά πράγματα αξίζει να ξεχωρίσουμε από όλη αυτή την συζήτηση για το ζωφερό εργασιακό μέλλον, που φαίνεται, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, δεν λέει κανείς άλλος, να πιστεύει και να φέρνει, εφόσον ο ελληνικός λαός τον εμπιστευτεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Τη μια μας είπε για οκτάωρο και κατάργησή του ότι είναι ξεπερασμένο και δεν καταλάβαμε τι ακριβώς εννοούσε. Μετά μας είπε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι δώρα Χριστουγέννων θα υπάρχουν για πάντα και δεν ξέραμε καλά γλυκά. Την τρίτη είπε για 13η σύνταξη και πάλι κάποιος τον παρερμήνευσε. Αυτό πώς γίνεται 100% να παρερμηνεύεται, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, όταν μία φορά μίλησε για εργασιακά και μπερδεύτηκε το πράγμα. Δεύτερη φορά μίλησε για εργασιακά και μπερδεύτηκε το πράγμα. Γιατί συνεχίζει και τα λέει? Η μόνη εξήγηση, Γιώργο, είναι γιατί τα πιστεύει πολύ καλά. Και εδώ θα έρθω στο δεύτερο κομμάτι της σκέψης μου, η οποία είναι η εξής. Ας πάρουμε μια υπόθεση εργασίας, εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά ας πούμε ότι ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το κυβερνήσει και τον εκλέγει πρωθυπουργό της χώρας. Και την επόμενη, σε μια εβδομάδα, 5 ή 7 ημερών θα φανεί αυτό ότι θα προλάβει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεκινάει. Και τη Δευτέρα σου λέει ότι, ξέρεις τι, στο είχα πει ότι ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί και ο υποκατώτατος να καταργηθεί μόνο αν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι, και δεν συμφωνούν. Άρα το μειώνω ξανά και επαναφέρω τον υποκατώτατο μισθό. Σου είχα πει ότι η 13η σύνταξη είναι λαϊκίστικο μέτρο και δεν το παίρνει, δεν το σηκώνει το πρόγραμμά μου, γιατί έχω άλλες προτεραιότητες. Θα δώσω αυτά τα λεφτά κάπου αλλού, όχι στους συνταξιούχους που υπέφεραν στη διάρκεια των μνημονίων. Μετά θα σου πει για το δώρο Χριστουγέννων. Σου είχα πει ότι δεν μπορεί να βασίζονται οι νέοι μας σε τέτοια δωράκια. Μετά σου είχα πει ότι, ξέρεις τι, το οκτάωρο είναι παροχημένο. Μετά σου είχα πει ότι η εβδομάδα εργασίας 7 ημερών είναι το μέλλον μας. Και άρα, τη Δευτέρα κόβει το ένα, την Τρίτη επαναφέρει το άλλο, την Τέταρτη κόβει το τρίτο. Και περιγράφεις μια διαβολοβδομάδα, όπως έλεγαν στο στρατό. Άρα λοιπόν, έχουμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, έρχεται και κάνει όλα αυτά που περιγράψαμε. Θα μπορεί έστω και ένας Έλληνας πολίτης να του ζητήσει το λόγο? Θα σου πει, μα παιδιά, σας τα είχα πει. Δεν σας τα έκρυψα. Άρα, εσείς, εγώ σας προειδοποίησα, σας είπα ποιο είναι το πρόγραμμά μου, εσείς με ψηφίσατε και εγώ το υλοποιώ. Θα απαντήσει ο μέσος Έλληνας ίσως, μα δεν τα είδα στα κανάλια, δεν τα προβάλλανε. Εντάξει, θα ανταπαντήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι να τα βίντεο, εγώ τα λέω. Τώρα, αν εσύ πήγες στην κάλπη και ψήφισες για το μέλλον το δικό σου και των παιδιών σου, χωρίς να τα δεις, δεν φταίω εγώ. Έχω κάνει αυτό που σου είπα και για αυτό που με ψήφισες. Αφού τα είπαμε αυτά τα δύο, Γιώργο, νομίζω ότι έχει νόημα και κλείνοντας να επισημάνουμε και μια τρίτη παράμετρο που έχει την σημασία της. Έχει σημασία η στάση σε όλη αυτή την ιστορία του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είδες, το είδαμε όλοι μας δηλαδή, ότι έσπευσε να πει «Μα φυσικά θα καταργήσουμε τη 13η σύνταξη, αυτό το λαϊκίστικο μέτρο του Αλέξη Τσίπρα», στέλνοντας το μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι πηγαίνετε στις εκλογές στις 26 Μαΐου, ψηφίστε Μητσοτάκη και χάστε αυτό το μόνιμο μέτρο ελάφρυνσης που θα έχει ήδη θεσμοθετήσει η κυβέρνηση. Εκεί έσπευσε να τον αδειάσει ο Μάκης Βορύδης σε μια εμφάνισή του χθες το βράδυ στην ΕΡΤ με τον Νίκο τον Παπά, όπου ερωτηθείς, λέει, όπα, εμείς θα το ψηφίσουμε και αυτό θα ισχύσει. Το λογικό, αν θες, μεταξύ μας πολιτικά. Και όταν του λένε, καλά, ο άλλος που τα λέει αυτά όταν καταργήσετε είναι ότι η πρόεδρος του κόμματός σας δεν είναι και κανένας περαστικός. Έτσι. Ξεκάθαρα τον άδειασε, στέλνοντας το μήνυμα ότι κοιτάξτε, δεν μεταφέρει τις απόψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Άδωνης Γεωργιάδη, παρότι είναι αντιπρόεδρος, τις μεταφέρω εγώ. Και σε αυτή τη σύσκεψη για το κρισιμότατο αυτό θέμα, και μάλιστα προεκλογικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν ήταν εκεί. Άρα, σαν να λέει, μιλάει στα κανάλια από το μυαλό του και με τη φαντασία του. Αυτό να το κρατήσουμε για τις εξελίξεις που πιστεύω ότι έρχονται στη Νέα Δημοκρατία πολύ σύντομα. Γιώργο Χριστοφορίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή έχετε στην αρμοδιότητά σας και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, και επειδή λέγαμε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια λοιπόν των διαφημίσεων. Από τις αναφορές τις οποίες έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το πώς βλέπει
την γυναική απασχόληση για το μέλλον. Έτσι, μιλάτε για την περίφημη φράση λοιπόν, μια γυναίκα να μπορεί να δουλεύει από το σπίτι. Από το σπίτι μιλάμε για υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας για μια γυναίκα, τη στιγμή κατά την οποία γίνεται τεράστια προσπάθεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να υπάρχει μια ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στον εργασιακό χώρο και οι γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Και υπάρχουν και πολλές προβλέψεις και πολλές ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα όλη την Ευρώπη. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης με τις σημερινές δηλώσεις, οι οποίες έχουν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και στερεοτυπικό, αν θέλετε, χαρακτήρα, και σεξιστικό, και αναχρονιστικό, και αντικοινωνικό, και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει. Αλλά ξέρετε, επειδή πριν έρθει το νομοσχέδιο του συγκεκριμένο για την ισότητα στη Βουλή, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με γυναίκες από διάφορους πολιτικούς χώρους, μεταξύ αυτών και με γυναίκες που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες βρίσκονται στις αντίστοιχες, αν θέλετε, επιτροπές ισότητας, εκπροσωπούν το κομμάτι της ισότητας στον χώρο τους. Ήθελα πραγματικά να ξέρω αυτές οι γυναίκες πώς αντιδρούν όταν ακούν αυτές τις δηλώσεις του αρχηγού τους. Και βεβαίως έρχεται και το κερασάκι μετά από όλα αυτά στην τούρτα του καινούριου αποκτήματος. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Ψαριανού, με τις απίστευτες σεξιστικές αναφορές τις οποίες έκανε για την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Αχτσιόγλου. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και πολύ σωστά λέει ο Πρωθυπουργός ότι πλέον εδώ μιλάμε για εργασιακό μεσαίωνα, έτσι, στην κυριολεξία. Τώρα αυτό όμως, που προαναγγέλει ο κύριος Μητσοτάκης για την αδόκητη περίπτωση που δεν υπάρχει καμία περίπτωση και καμία πιθανότητα να έρθει στην εξουσία. Τώρα, καταλαβαίνω ότι σε μια προεκλογική περίοδο η δουλειά του κάθε κόμματος και του κάθε πολιτικού φορέα κλπ. Είναι να βάλει εναντίον του αντιπάλου του. Αλλά μήπως όλα αυτά που λέτε είναι μια κάπως υπερβολική εικόνα. Τι θέλω να πω. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε αυτό, να μπορεί μια γυναίκα να δουλεύει από το σπίτι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς πριν μπείτε στην πολιτική, ήσασταν δικηγόρος, έτσι. Ήμουν δικηγόρος. Κλείνατε το κινητό ή κλείνατε τον υπολογιστή όταν πηγαίνατε στο σπίτι. Δηλαδή, τι απαντάτε σε κάποιον που θα πει ότι αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης απλώς συμβαίνουν ήδη στην πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ήμουν εγώ στην ελεύθερη επαγγελματία, ήμουν δικηγόρος. Ναι. Σαφέστατα, όταν γύριζα στο σπίτι, ποτέ δεν κλείνεις το κινητό, ειδικά όταν είσαι ελεύθερη επαγγελματίας. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι το μέλλον μιας γυναίκας η οποία δίνει τη μάχη για να έχει ίσα εργασιακά δικαιώματα με τους άντρες είναι να βρίσκεται στο σπίτι, κλεισμένη στο σπίτι και να ζει σε ένα καθεστώς υπερεντατικής απασχόλησης και εργασίας. Διότι το να βγει μια γυναίκα έξω, το να μπορέσει να δουλέψει, το να έχει ίσα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο, όπως καταλαβαίνετε, αναβαθμίζει τη γυναίκα. Δεν το συζητώ. Και, εν πάση περιπτώσει, μιλούμε για ισότητα των φύλων τη σημερινή εποχή. Και όταν λέω ότι αυτό το θέμα απασχολεί, δηλαδή η πρόσβαση των γυναικών, η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στον χώρο εργασίας όλη την Ευρώπη, αυτό είναι αληθές. Διότι πριν από λίγο καιρό βρισκόμουν σε μια άτυπη σύνοδο, η οποία ακριβώς ασχολούνταν με την γυναική απασχόληση. Και έγινε ευρύτατη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Το πώς δηλαδή θα διασφαλίσουμε στη γυναίκα ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, όπως ακριβώς έχουν και οι άντρες. Αλλά βλέπετε, οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι κουμπώνουν η μία με την άλλη. Και όταν μιλάει για εργασιακό μεσαίωνα. Βάλτε, αν θέλετε, μία άνω τελεία. Πάμε στο εγάλεο, κυρίες και κύριοι, καθώς αυτή τη στιγμή μπαίνει, εισέρχεται στον χώρο της ομιλίας στην πλατεία Σταυρωμένου ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, για την ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση. Σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα. Εμείς βλέπουμε πλάνα πώς υποδέχονται τον Πρωθυπουργό σε μία κατάμεστη πλατεία, όπως ακριβώς μας τα μετέφερε και ο Φίβος Κλαβιανός πριν από λίγο. Ο κόσμος είναι πολλής και σε λιγάκι θα δούμε τον Πρωθυπουργό να ανεβαίνει και στο βήμα.
Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία Σταυρωμένου. Φίβο Κλαβιανέ, εμείς βλέπουμε και πανοραμικά πλάνα από όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Εν αναμονή και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο έφτασε. Φίβο, αν μας ακούς, αν θες μετάφερε μας λίγο μια αίσθηση πώς είναι το κλίμα τώρα που ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει εκεί. Έχει γεμίσει όλη η κυρίως πλατεία εδώ πέρα που είναι η στάση του μετρό για όσους γνωρίζουν και έχει αρχίσει ο κόσμος πλέον να γεμίζει και την Ιερά Οδό και τη δίπλα πλατεία που είναι η εκκλησία και μάλιστα άνθρωποι που ήταν και στις δύο συγκεντρώσεις και σε αυτήν δηλαδή και σε αυτήν πριν από 4 χρόνια, την αντίστοιχη, μας λένε ότι πλέον έχει ξεπεράσει το πλήθος αυτό που ήταν πριν από 4 χρόνια. Είναι ο κόσμος πιο πολύς και προφανώς είναι αντίστοιχος. Και ο Παλμός, πολλοί κόσμος μας προσέγγισε να μας ρωτήσει τι μαθαίνουμε εμείς από τα κρυφά γκάλωπ. Το εξηγήσαμε ότι δεν ξέρουμε από κρυφά γκάλωπ. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αγωνία για το ποιες είναι οι εξελίξεις. Κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Υπάρχει κόσμος με παιδιά, με καροτσάκια, παρέες μεγαλύτερων, παρέες μικρότερων. Και αυτή τη στιγμή τώρα μόλις ξεκινάει ο πρόλογος ουσιαστικά της ομιλίας του Πρωθυπουργού από τη Χρύσα Πάντου, μέλος της συνολέας του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε προηγουμένως, που είχε προλογίσει και πριν από 4 χρόνια για το Ιγούρι κρατήθηκε ίδιο το πρόσωπο. Μάλιστα, ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε και αργότερα, Φίβο Κλαβιανέ, όταν ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσω πολύ προς το παρόν. Βλέπετε... Νομίζω ότι η αυθόρμητη προσέλευση του κόσμου και το γεγονός ότι γίνονται συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς χώρους αποδεικνύει με τον πιο καλύτερο τρόπο, είναι η καλύτερη δημοσκόπηση αυτή μπορώ να σας πω, ότι ο κόσμος και σωστά επικροτεί την πολιτική την οποία ακολουθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και να πούμε ότι πλέον η χώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια βαδίζει σε έναν πάρα πολύ ασφαλή διάδρομο μέσα από τον οποίο η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός με τα θετικά μέτρα τα οποία έχει πάρει προσπαθεί να αποκαταστήσει τις αδικίες που προκλήθηκε σε μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών εξαιτίας της κρίσης, να πουλώσει τα τραύματα, να σταθεί η κοινωνία όρθια και να βοηθήσει να υπάρχει ανάταξη και ανάπτυξη και να έρθουν και στη χώρα μας επενδύσεις. Να θυμίσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και δεν συνηθίζεται και γι' αυτό το λέω. Στη ΔΕΘ, το Σεπτέμβριο που παρουσιάστηκε ο Πρωθυπουργός, εξήκελε κάποια μέτρα. Συνήθως, οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξαγγέλαν μέτρα τα οποία ποτέ δεν εφαρμόζονταν. Mm. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν έγιναν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να πάμε στις πρόσφατες εξαγγελίες. Είναι μέτρα τα οποία είναι απολύτως κοστολογημένα και βεβαίως για τα μέτρα που θα ληφθούν το 19 και τα μέτρα που θα ληφθούν το 2020. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση η οποία ισχυρίζεται ότι αυτά τα μέτρα είναι προεκλογικές επαροχές, αν είναι δυνατόν, είναι μέτρα τα οποία είναι μόνιμα, τα οποία θα εφαρμοστούν και θα έχουν αλλά το χαρακτήρα της μονιμότητας. Αλλά η συγκυρία δεν δημιουργεί ένα ερώτημα. Όχι, δηλαδή, άκουγα γιατί προχθές για να ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, να λέει το εξής, ότι αφού δεν είναι προεκλογικό το δώρο Πάσχα, η 13η σύνταξη, δώστε το στις 27 Μαΐου. Μην το δίνετε στις 20. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί όσον αφορά τα μέτρα του 2019, αυτό προϋπέθεται πάρα πολύ μεγάλη πολλή εργασία, πολύ κόπο από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου. Δεν φτάσαμε δηλαδή από τη μία στιγμή στην άλλη στο συγκεκριμένο σημείο. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αυτή για να ανακουφίσει τους πολίτες και να αποκαταστήσει αδικίες οι οποίες προκλήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτών της κρίσης. Όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, δεν λέμε ότι φτάσαμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν το 2009. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα, γιατί δεν θα πρέπει ποτέ οι πολίτες να ξεχάσουν το τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Παρέλαβε τεράστια ελλείμματα, παρέλαβε ασφαλιστικά ταμεία τα οποία βρισκόντουσαν στην απόλυτη κατάσταση της κατάρρευσης και πραγματικά τα βήματα που γίνανε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος την αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έχει κανένα πολιτικό αφήγημα. Ξέρετε, εγώ πραγματικά πιστεύω στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γενικότερα της αντιπολίτευσης. Αλλά όταν υπάρχει ανταλλαγή προγραμματικών θέσεων και υπάρχει ένας επικοδομητικός διάλογος. Εδώ βλέπουμε μία απίστευτη καταστροφολογία, ύβριση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω τα απίστευτα τα οποία λέχθηκαν, ακόμα και για νεκρούς, δηλαδή τον πατέρα του Πρωθυπουργού. Είναι απίστευτα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Και βεβαίως θα πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλει να συμβεί στην περίπτωση που ερχόταν στην εξουσία, που δεν θα γίνει, στο κομμάτι της εργασίας. Αυτά είναι απίστευτα. Όταν μιλούμε για κατάργηση για το 8ωρο, όταν μιλούμε ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούν αιμονή της αριστεράς, όταν μιλούμε για ασφαλιστικό Πινοσέτ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να προβληματίσουν τους πολίτες. Και είμαι σίγουρη ότι οι πολίτες κατανοούν και αυτό αποδεικνύει την αθρώα συμμετοχή που υπάρχει σε όλες τις συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται. Και είμαι σίγουρη ότι θα επικροτήσει την πολιτική αυτή της κυβέρνησης και θα φανεί καταρχήν στις ευρωεκλογές οι οποίες ακολουθούν. Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, κυρία Χρυσοβελώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και βεβαίως θα μην ξεχάσουμε και την νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία έρχεται για τις συντάξεις χειρίας, που ήταν επίσης κάτι το οποίο περίμεναν και για τις χείρες πάρα πολύ καιρό, και αυτό έγινε πράξη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά από θετικές πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Φιλοξενούμε στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Βαρουξή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τα σημερινά. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μία πρόταση η οποία δείχνει ότι θέλει να βάλει και ιδιώτες στο χώρο της υγείας. Η απλή λογική, εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω, δεν λέει ότι αν ένας ιδιώτης θελήσει να μπει σε ένα νοσοκομείο για τον οποιονδήποτε λόγο, θα το κάνει με γνώμονα το κέρδος? Εγώ αυτό που πιστεύω ότι απασχολεί τον ελληνικό λαό, αυτό που απασχολεί και εμένα και εσάς που είμαστε Έλληνες πολίτες, είναι ότι όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο να υπάρχουν γάζες, να υπάρχει ένα κρεβάτι να κάτσουμε, να υπάρχουν σύρυγγες, να υπάρχει περίθαλψη, να μην υπάρχουν τρύπια κρεβάτια, να μην υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι ελλιπές, όπως στην περιφέρεια τα περισσότερα νοσοκομεία δουλεύουν με βάρδιες και το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο, το ίδιο γίνεται και στην Αθήνα, και σημασία έχει το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία. Η ιδιωτικοποίηση σε ορισμένα πράγματα δεν είναι ταμπού, δεν είναι κακό. Αρκεί όμως να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι θα προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εκτός προφανώς και μας ενδιαφέρει όλους να υπάρχουν γάζες, κρεβάτια και όλα αυτά, δεν μας ενδιαφέρει όμως και να μην τα πληρώνουμε, να είναι δημόσια. Φυσικά, και δωρεάν γι' αυτό υγεία. Γι' αυτό είπα, η υγεία πρέπει να παραμείνει δωρεάν. Από εκεί και πέρα πρέπει να, σε μια συνεργασία το δημόσιο με το ιδιωτικό τομέα, που ο κ. Μητσάκης είπε ότι να κάνουμε ένα πείραμα για αρχή, να δούμε πώς θα πάει αυτό και ίσως επειδή και σε άλλα κράτη έχει γίνει και έχει πετύχει. Είναι σίγουρο ότι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ καλύτερη δημόσια υγεία από ότι εμείς. Δεν είναι κάτι το αδιαμφισβήτητο αυτό, έτσι δεν είναι? Άρα να κοιτάξουμε το τι έχουν κάνει οι άλλοι για να είναι καλύτερο, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης, ο πολίτης που δεν έχει χρήματα να πάει να πληρώσει στο ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί αυτός που έχει χρήματα αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει σε πάρα πολλά, μην πω ονόματα, ιδιωτικά νοσοκομεία και να πληρώσει. Ο άνθρωπος όμως που δεν έχει τη δυνατότητα, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχει την καλύτερη δυνατή δημόσια υγεία. Είπατε πριν ότι πρέπει να έχει προσωπικό τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν και να μην είναι υποστελεχωμένα. Αναρωτιέμαι, όταν όμως υπάρχει στο πρόγραμμα του κόμματός σας η επαναφορά στο περίφημο 1:5, αυτό δεν οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μείωση του προσωπικού στα νοσοκομεία? Λειτουργεί σε μείωση, όμως θα μπορέσουμε να γίνουν κάποιες συγχωνεύσεις ίσως κάποιων μονάδων υγείας, όπου το προσωπικό να είναι τέτοιο στελεχωμένο, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο πρόγραμμα. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο? Επειδή, όπως σας είπα, στην περιφέρεια, σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν κέντρα υγείας και νοσοκομεία κάθε 15-20 χιλιόμετρα. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια καθαρά για πολιτικές σκοπιμότητες. Η υγεία πρέπει να μπει σε μια. Πάντως βολεύει, έτσι? Δεν βολεύει? Δηλαδή, ειδικά σε έκτακτα περιστατικά, φαντάζομαι άλλο βολεύει. Άλλο να κλείσουμε όλα τα νοσοκομεία και άλλο να φτιάξουμε κέντρα πρώτων βοηθειών και κέντρα υγείας σε συγκεκριμένες περιοχές και να έχουμε μεγάλα νοσοκομεία στελεχωμένα για να παρέχονται οι σωστές υπηρεσίες. Τώρα, επειδή έχει προκύψει μία σύγχυση σχετικά με το θέμα της λεγόμενης 13ης σύνταξης, θέλω να σας. 13ου εκλογικού επιδόματος εννοείται.
Ναι, αυτό προϋποθέτει, αλλά 12. Τέλος πάντων, αυτού του ποσού που θα πάρουν οι συνταξιούχοι στις 20-20 κάτι Μαΐου, θέλω να σας ρωτήσω αν και επί Νέας Δημοκρατίας, αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει εκλογές και σχηματίσει κυβέρνηση, θα συνεχίσει να δίνεται αυτό το ποσό στους συνταξιούχους. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα το ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία αυτό αύριο, θα παραμείνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η 13η συντάξη δίνεται πάντα το Δεκέμβριο. Δίνονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δινόταν και πριν κοπεί. Το ότι δίνεται μήνα Μάιο, 4 μέρες πριν από τις εκλογές, και ο πιο καλόπιστος πολίτης πιστεύει ότι γίνεται για καθαρά προεκλογικούς λόγους. Αυτό το ποσό είναι μεγάλο βοήθημα για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και καλά θα γίνει, κάνει και η Νέα Δημοκρατία που θα το ψηφίσει. Όμως δεν πρέπει να σβήνουμε με μια γραμμή τα λάθη 4 χρόνων της κυβέρνησης Τσίπρα, και επειδή θα πάρουμε αυτά τα χρήματα οι συνταξιούχοι σε μερικές μέρες, να σβήσουν τα πάντα και να πάνε να ξαναψηφίσουν την Κυριακή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, ο κόσμος έχει ξυπνήσει, δεν είμαστε πρόβατα, δεν τρώμε σανό, έχουμε καταλάβει το τι μέλη γενέστε με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχει πάρει μια κατηφόρα η οποία δεν ξέρω που θα σταματήσει, και αυτό το οποίο με κάνει περισσότερο και θλίβομαι σαν ένα νέο άνθρωπο είναι ότι ο πολιτικός πολιτισμός αυτή τη στιγμή έχει πάει στο μηδέν. Κάθε μέρα γίνεται μια κατακεράβνωση από μέσα ενημέρωσης και από τις δύο πλευρές. Δεν θα πω μόνο ότι λένε κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά της Δημοκρατίας. Ο κόσμος αυτό θα έχει βαρωθεί. Τα έχει βαρεθεί. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πώς θα λυθούν τα προβλήματά του. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πώς τα παιδιά του θα βρουν δουλειά, πώς δεν θα φύγουν στο εξωτερικό, πώς δεν θα κλείσει η επιχείρησή του. Όταν η πολιτική πάει σε αυτό το κομμάτι και δεν λέμε για το άμα του ενός ο πατέρας ήταν συνεργάτης της Χούντας. Συγγνώμη, συνεργάτης, εργολάβος της Χούντας. Άμα του άλλου πιάνουμε την οικογένειά του στο στόμα και μιλάμε για τη γυναίκα του. Όταν σταματήσουν αυτά, τότε θα είμαστε σε μια καλύτερη Ελλάδα και εμάς τους νέους οι οποίοι θέλουμε να βγούμε και να βοηθήσουμε και να κάνουμε πράγματα για τη χώρα μας. Κύριε Βαρουξή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο ΕΓΑΛΕΟ να συνδεθούμε ξανά καθώς ξεκινάει η ομιλία του Πρωθυπουργού, να πάρουμε λίγο κλίμα από όσα λέει. Στο ΕΓΑΛΕΟ, πολίτες της Δυτικής Αθήνας, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ξανά μπροστά σας μετά από σχεδόν 4 χρόνια όταν ξεκινάγαμε το Σεπτέμβριο του 2015 τη μεγάλη πορεία και τη μεγάλη μάχη, το μεγάλο αγώνα. Και σήμερα η παρουσία σας εδώ είναι εκπληκτική. Η παρουσία σας στη μεγάλη αυτή πλατεία, οι χιλιάδες των απλών ανθρώπων που ήρθαν να δώσουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ισχυρό, ένα μήνυμα καθαρό, ένα μήνυμα νίκης από εδώ που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας που οραματιζόμαστε. Από εδώ που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας του μόχθου, η καρδιά της Ελλάδας της σκληρής δουλειάς, της αξιοπρέπειας, της δημιουργίας, της νέας γενιάς που δεν το βάζει κάτω. Από εδώ που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας, της Δυτικής Αθήνας, της Ελλάδας που οραματιζόμαστε να χτίσουμε ξανά, να σηκώσουμε ξανά στα πόδια της από εκεί που την είχαν ρίξει, στη χαράδρα της χρεοκοπίας και της κοινωνικής λαιλασίας. Φίλοι και φίλες, πολίτες του ΕΓΑΛΕΟ και της Δυτικής Αθήνας, το ξέρετε πολύ καλά, όλοι και όλες όσοι είσαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πλατεία, και είσαστε χιλιάδες, το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο το ίδιο όραμα. Δεν εξυπηρετούμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε. Πώς γίνεται άλλωστε οι θύτες και τα θύματα της κρίσης να έχουν τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες επιθυμίες. Και είναι νομίζω όμως, και το βλέπουμε καθαρά όσο περνάνε οι μέρες και ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, είναι η πρώτη φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι τόσο εμφανής αυτή η αντίθεση, που είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η σύγκρουση των συμφερόντων ανάμεσα στα δύο κόμματα που διεκδικούν την εκλογική νίκη. Πρόκειται, επιτρέψτε μου να πω, για τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Ο κόσμος τους, ο κόσμος των ελίτ, είναι η Ελλάδα της βαθιάς κρίσης, είναι η Ελλάδα της χρεοκοπίας, είναι η Ελλάδα στην οποία υποφέρουν οι πολλοί
προκειμένου να καλοπερνούν οι λίγοι. Τη ζήσαμε αυτή την Ελλάδα, τη γνωρίσαμε αυτή την Ελλάδα, ιδίως την καταστροφική πενταετία 2010-2015. Τη ζήσαμε όταν έκλειναν σχολεία και νοσοκομεία, την ώρα που αυτοί που κυβερνούσαν έκαναν δωράκια στις πολυεθνικές του φαρμάκου, όταν μείωναν 30% το κατώτατο μισθό για να κάνουν τα χατήρια των βιομηχάνων, όταν πετσόκοβαν τις συντάξεις και διέλυαν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα για να στείλουν πελατεία στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όταν φόρτωναν τα βάρη της κρίσης τους πολλούς και ενίσχυαν την προκλητική φοροασυλία του μεγάλου πλούτου. Κυρίες και κύριοι, πήραμε μία γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα στην κατάμεστη πλατεία Σταυρωμένου στο Αιγάλεο Αλέξης Τσίπρας. Κυρίες και κύριοι, εμείς κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.